Σε κλίμα αβεβαιότητας παραμένει η πολιτική ζωή του Κωσόβου. 2,5 μήνες μετά τις εκλογές που ανέδειξαν νικητή το κίνημα αυτοδιάθεσης του Άλμπιν Κούρτι, δεν έχει επιτευχθεί σχηματισμός κυβέρνησης. Χωρίς αυτοδυναμία, ο Κούρτι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου του Ίσα Μουσταφά. Παρότι έφτασαν πολύ κοντά, έχοντας μάλιστα ανακοινώσει ότι μοιράστηκαν τα προβλεπόμενα υπουργεία, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου με τη νέα του σύνθεση, παρουσιάστηκε εμπλοκή. Ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κωσόβου, Κάντρι Βέσελη, εμφανιζόταν αισιόδοξος, δηλώνοντας μάλιστα πως πολύ σύντομα θα έχουμε νέα κυβέρνηση και μια νέα εποχή για την πολιτική κατάσταση. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Κωσόβου θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Θα αναδειχθούν επίσης όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο Άλμπιν Κούρτι, ηγέτης του κινήματος Αυτοδιάθεση, κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα «Το Κόσοβο ανήκει στους Κωσοβάρους». Κατέκτησε 29 έδρες, μία παραπάνω από το Δημοκρατικό Κόμμα του Κωσυφοπεδίου. Αγκάθιστης διαπραγματεύσεις φαίνεται πως είναι η εκλογή Προέδρου, κάτι που δεν θα γίνει πριν τον Απρίλιο του 2021, όποτε και λύγει η θητεία του Χασίμ Θάτσι.